Η Ρωσία ενδεχομένως να εστιάσει την επίθεση του τέλους της άνοιξης ή του καλοκαιριού στο δυτικό τομέα της περιοχής του Ντονέτσκ, λέει το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου στην τελευταία του εκτίμηση. Η δεξαμενή σκέψη λέει: η ρωσική στρατιωτική διοίκηση ίσως να θεωρήσει την περιοχή κοντά στην Αυντίηβκα μια πόλη κλειδί στην πρώτη γραμμή του Ντονέτσκ, καθώς κατελήφθη από τη Ρωσία το Φεβρουάριο, και να την θέσει ως προτεραιότητα. Οι ουκρανικές δυνάμεις εμφανίζονται να έχουν αποκρούσει μια επίθεση στο μέγεθος μηχανοκίνητου τάγματος κοντά στην Αυντίηβκα της περιοχής του Ντονέτσκ στις 30 Μαρτίου. Είναι η πρώτη του είδους από τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν την εκστρατεία για την κατάληψή της τον Οκτώβριο του 2023. Επικαλούμενο μη κατονομαζόμενους Ουκρανούς αξιωματούχους, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου λέει ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν 36 άρματα και 12 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης κοντά στην περιοχή του Τονέκε. Το μέγεθος της μηχανοκίνητης ρωσικής επίθεσης στις 30 Μαρτίου είναι σημαντικό και η θέληση της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης να χρησιμοποιήσει ένα τάγμα τεθωρακισμένων σε επίθεση κοντά στην Αυντίηβκα καταδεικνύει την προτεραιότητά της, ελπίζοντας οι ρωσικές δυνάμεις να επιτύχουν σταθερές έστω και οριακές προελάσεις σε αυτόν τον τομέα. Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν πρόσφατα ότι οι ρωσικές δυνάμεις πιθανά συγκεντρώνουν προσωπικό σε τουλάχιστον 4 άξονες. Αλλά το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου εξακολουθεί να εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούν μόνο να εξαπολύσουν μια συντονισμένη επιθετική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας σε μια επιχειρησιακή κατεύθυνση αναφορά, λόγω των περιορισμών σε ανθρώπινο δυναμικό και σχεδιασμό.